Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, ξανά ακόμα καινούργιο βίντεο. Δημήτρης εδώ και είμαστε άλλη μια φορά εδώ στο κανάλι, στα μελισσάκια, για να κάνουμε τη μετάθεση κυψελών για να βοηθηθεί ένα αδύναμο μελισσάκι των 4 πλαισίων από ένα πάρα πολύ πιο δυνατό, το οποίο του κατεβάσαμε τον όροφο, γιατί ήταν ένα μεγάλο μητρικό μελίς, το οποίο το αφήσαμε βασιλοκελιά για να του είχαμε κόψει μάλλον παραφιάδα και έμεινα βασίλευτο αυτό για κάποιο λόγο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μάλλον κατά λάθος σκότωσα τη βασίλισσα, γιατί και στο καινούριο έκανε από την αρχή βασίλισσα. Και είναι αρκετά πιο δυνατό. Του χαμήλωσα τον όροφο, τον άφησα έναν όροφο, αλλά δεν χωράει μέσα. Και οπότε το κάνουμε αντιμετάθεση με το δίπλα για να πάρει το δίπλα πληθυσμό και αυτό να χάσει πληθυσμό και να έρθουν να ισοφαρίσουν κάπως. Πάμε να σας δείξω. Τα μελισσάκια που θα γίνει η αντιμετάθεση κυψελών είναι μία κυψέλη των 4 πλαισίων και μία κυψέλη με πολύ περισσότερο κόσμο που κάθονται απ' έξω γιατί δεν έχουν που να μπουν, που να ζεσταίνονται, δεν έχουν που να πάνε και έτσι ακόμα και με καινούργια βασίλισσα πάλι θα μου κάνουν βασιλοκυλιά και οπότε πρέπει αναγκαστικά ή να τους δώσω όροφο, αλλά σε μια βασίλισσα που τώρα ξεκίνησε να γεννάει δεν της δίνεις όροφο, ή να το κάνω αντιμετάθεση να πάρει τις ηλέκτριες κάποιο άλλο μελίς. Θα γίνει αντιμετάθεση για να βοηθήσουμε το άλλο μελισσάκι. Πάντα καπνίζω λίγο μπροστά στην είσοδο για να τις ηρεμήσει λίγο και να μπορέσω να το κάνω πιο εύκολα τη δουλίτσα μου. Κάποιοι θα ρωτήσουν γιατί δεν έγινε το κάπνισμα, ήταν απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο. Βοηθάει όμως έτσι ώστε να αποδιοργανώσει μπροστά τις μέλισσες οι οποίες είναι οι φρουροί και να μπορέσουν να ξεκινήσουν πιο εύκολα οι συλλέκτρες που γυρνάνε πίσω από το άλλο μελισσάκι να μπαίνουν μέσα. Γιατί δύο μελισσάκια θα αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα. Στο ένα θα έρχονται συλλέκτρες του αλλού και στο άλλο θα έρχονται συλλέκτρες του αλλού. Αν υποθέσουμε ότι ένα των 4 πλαισίων έχει μισό πλαίσιο συλλέκτρες, ένα των 10 πλαισίων έχει περίπου 3-3,5 πλαίσια συλλέκτρες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα υποφεληθεί αρκετό τσικά αυτό που πήγε από εκεί μεριά. Αυτό είναι το σημερινό μας βίντεο. Αν και σας έχετε ανομοιομορφία στο μελισσοκομείο σας, κάντε μια αντιμετάθεση κυψελών. Βοηθήστε τα δύναμα για να ισοφαρίσουν κάποια τα μελισσάκια. Αυτό είναι το σημερινό μας βίντεο. Like, subscribe, κουδουνάκι και όλα τα σχετικά και τα ξαναλέμε σε καινούργιο βίντεο. Γεια σας! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.